Θεωρώ σήμερα ότι πετύχαμε μια σημαντική νίκη όσον αφορά τους 3 βαθμούς, αλλά και πολύ πιο σημαντική για την ψυχολογία της ομάδας με τον τρόπο που έγινε. Θεωρώ ότι η νίκη μας ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Είχαμε όλα τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι στην Κέρκυρα, όπως δύναμη, πρεσάρισμα μπροστά, πολύ κοντά οι γραμμές μας, και νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δίκαια προηγηθήκαμε στο σκορ. Επί σχεδόν μία ώρα πέσαμε με 10 παίχτες. Θεωρώ όμως ότι και από θέματα τακτικής, αλλά και αν θέλετε από πάθος και από θέληση, οι 10 ποδοσφαιριστές υπερέβαλαν εαυτούς και νομίζω ότι είχαμε τέτοια καλή αμυντική λειτουργία που ουσιαστικά ό,τι σέντρες μπορούσε να κάνει ο αντίπαλος, εύκολα τους εξουδερώναμε. Νομίζω ότι είναι μία νίκη που σας είπα ότι πέρα από 3 βαθμούς θα δώσει και ψυχολογία στην ομάδα. Να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, εμείς να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στα Τρίκαλα, και αυτό που θέλω ευκαιρία δοθείς είναι να απευθύνω μία έκκληση επιτέλους να μπορούσαμε να παίξουμε στην Καλλιθέα. Είναι κρίμα από το Θεό να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά, να μην μπορούμε να βρούμε ένα γήπεδο να παίξουμε. Τουλάχιστον δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, γιατί δεν είναι δικιά μου δουλειά, αλλά εκφράζω και το ποδοσφαιρικό τμήμα και νομίζω και όλο το φίλαθλο κόσμο να κάνουμε μια παράκληση σε όποιους είναι αρμόδιοι να μπορέσει η ομάδα να ξαναγυρίσει στο σπίτι της, στο γήπεδο της Καλλιθέας, και ο κόσμος να είναι πιο πολλής, αλλά και γενικά να μπορέσουμε στο μέλλον να πάμε πολύ καλύτερα έχοντας το δικό μας σπίτι. Συγχαρητήρια και στον κόσμο που ήρθε εδώ και μας βοήθησε, και από εκεί και πέρα από αύριο θα πρέπει το μυαλό μας να είναι στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στον κύριο Θεοδωσιάδη και στην ομάδα της Καρδίτσας, και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Αυτό. Καλησπέρα. Είναι αυτό που λέμε εμείς στην δημοσιογράφη, μια περιοριστική νίκη για την Καλλιθέα σήμερα. Δεν αμφιβάλλεται ιδιαίτερα ο στόχος του Ολυμπιακού του τελευταίου χρόνου. Σας πίεσε λίγο η Καλλιθέα, σας έκλεισε. Κατά πόσο οι δικές σας φωνές, η προσπάθειά σας να αφηγήσετε τους παίκτες σας εκεί γύρω στο 55-60, λειτουργούσαν καταλυτικά έτσι ώστε να βοηθηθεί λίγο μετά η ομάδα και να ξεπεράσει το γήπεδο. Εντάξει, θεωρώ είναι άδικο τώρα να πούμε ότι από τις δικές μου τις φωνές η ομάδα πήρε την νίκη. Θεωρώ ότι από θέματα τακτικής έτσι σχεδιάσαμε στο ημίχρονο. Ξέραμε ότι 45 λεπτά δεν μπορούμε να παίξουμε φουλ επίθεση. Δώσαμε χώρο στον αντίπαλο. Είπαμε ότι να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις μπάλες και με το Μασένα μπροστά, και όταν κουράστηκε που μπήκε ο Λουγκάνοβιτς. Και από εκεί και πέρα ξέραμε ότι θα μπορούσαμε να απειληθούμε μόνο από κάποια στιγμένη φάση, γιατί είχαμε καλή αμυντική λειτουργία. Νομίζω όμως ότι η νίκη ανήκει στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, όπως είπα και πάλι από θέμα τακτικής άποψης, ήταν πάρα πολύ καλά στημένοι. Τυχαία που είχαμε στην Κέρκυρα να χάσουμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Σήμερα ο μόνος στόχος μας ήταν η νίκη. Γι' αυτό δουλεύαμε όλη την εβδομάδα. Ξέραμε ότι η Καρδίτσα είναι μια συμπαγής ομάδα. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό όλη την εβδομάδα. Καταφέραμε να προηγηθούμε στο σκορ. Βέβαια, είχαμε μια άτυχη στιγμή αποβολή, ή μάλλον ήταν άστοχη στιγμή του διαιτητή, θεωρώ. Από εκεί και πέρα είχαμε πάθος, είχαμε τρεξίματα. Ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Συγχαρητήρια στους συμπαίχτες μου και στον προπονητή.